Σεμινάριο αθλητικού μάρκετινγκ με τον Μικαέλο, τον Παπαδάκη. Μικαέλο, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης πρώτα απ' όλα και για το σεμινάριο που θα μας παρουσιάσει σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι σε αυτή την ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα σειρά σεμιναρίων που κάνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καρδοσφαίρισης με θέματα που ξεφεύγουν από τα όρια του μπάσκετ και θεωρώ ότι ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό, το αθλητικό κοινό, και νομίζω ότι και η σημερινή μας παρουσίαση θα ενδιαφέρει και κόσμο, σίγουρα ενδιαφέρει κόσμο και πέραν του μπάσκετ. Για όσους πιθανόν να μην γνωρίζουν, ο Μιχάλης Παπαδάκης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Total Sports Marketing. Η Total Sports Marketing, η οποία έχει ιδρυθεί το 2015, δραστηριοποιείται στον τομέα του marketing και της επικοινωνίας αποκλειστικά στον χώρο του αθλητισμού. Και στο πελατολόγιο της βρίσκονται πολλά μεγάλα ονόματα. Αν κάτσουμε να τα αναφέρουμε όλα, Μιχάλη, θα πάμε πολύ ώρα, νομίζω. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μας μιλήσεις για αυτό το κομμάτι, το αθλητικό marketing. Φυσικά είσαι και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. Δεν μπορούμε να το παραλύσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το σεμινάριο έχει τίτλο «Πώς να γίνεις MVP στο sports marketing». Όσοι παρακολουθείτε μπορείτε να αφήσετε την ερώτησή σας κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε, ώστε να την απαντήσουμε στη συνέχεια, ο Μικαέλο δηλαδή, όχι εγώ. Και σας αφήνω στα χέρια του Μικαέλο του Παπαδάκη και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Αντώνη, ότι θα είμαστε μαζί για τις ερωτήσεις που ελπίζω να είναι αρκετές. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει κάποια slides για να μπορέσουμε να μπούμε καλύτερα στο θέμα. Καταρχάς, να πούμε τι είναι το marketing, οι γενικές αρχές του marketing. Δεν θα πω πολύ θεωρία, είναι ένα-δυο πράγματα ορισμοί. Τα περισσότερα είναι όσα έχω αποκομίσει από την εμπειρία μου στον χώρο του αθλητικού marketing και στα 5 χρόνια της Total Sports Marketing, αλλά και ακόμα μια σχεδόν δεκαετία πιο πίσω όπου ασχολούμαι με το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, marketing καταρχάς είναι η οργανωμένη προσπάθεια ενός οργανισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών του, των καταναλωτών που είναι και υποψήφιοι πελάτες. Και το marketing, απλά για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι μόνο πωλήσεις. Οι πωλήσεις είναι μέρος του marketing, αλλά είναι ένα μεγάλο λάθος που γίνεται να θεωρούμε το marketing ταυτόσιμο με τις πωλήσεις. Να μας προσεγγίζουν, να μας λένε θα αναλάβεις το marketing και να έχεις ένα ποσοστό επί των εσόδων. Σίγουρα θα υπάρξουν έσοδα, σίγουρα θα βοηθήσουμε στις πωλήσεις, αλλά η δουλειά του marketing, του τμήματος marketing, δεν είναι μόνο να πουλάει είτε χορηγίες, είτε προϊόντα, είτε διαρκείας. Να πω και ένα σημαντικό εργαλείο που είναι δίπλα στο marketing είναι οι δημόσιες σχέσεις. Για μένα είναι δύο έννοιες διαφορετικές, αλλά για μένα αλληλένδετες. Χωρίς τη μία δεν μπορεί να υπάρξει η άλλη, και ειδικά χωρίς τις δημόσιες σχέσεις δεν μπορεί να υπάρξει marketing. Οι δημόσιες σχέσεις, σύμφωνα και με τον ορισμό, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια καλή εικόνα και καλή φήμη του οργανισμού στην κοινωνία, αλλά και η προσπάθεια να καταστήλουμε τις αρνητικές απόψεις λέγοντας την αλήθεια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να μην λέμε ψέματα στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων. Όπως είπα, είναι δύο έννοιες, δύο εργαλεία που συνεργάζονται. Το ένα δεν ανήκει στο άλλο και ανήκουν και τα δύο στον τομέα της επικοινωνίας. Η επικοινωνία, ο ορισμός της, αν το θέλετε, είναι η μετάδοση ενός μηνύματος αποτελεσματικά. Θα κάνω μια παρένθεση να μιλήσω για ένα-δύο πράγματα πριν μπούμε στα βαθιά του marketing. Το πρώτο που θα μιλήσω είναι οι δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις, κάτι που λέω πάντα, είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσο σπουδαία κατορθώματα έχεις πετύχει, εάν δεν τα γνωρίζει κανένας. Και το λάθος που κάνουν πάρα πάρα πολλοί
στην πορεία είναι ότι νομίζουν ότι τα μίντια θα ασχοληθούν μαζί τους. Κάτι που σπανίως συμβαίνει. Αλλά και αν ακόμα τα μίντια ασχοληθούν με μια ομάδα, με μια επιτυχία, με έναν αθλητή, εάν δεν υπάρχει υλικό, τι είναι αυτό που θα προβάλλουν τα μίντια? Και επίσης μιλούμε για τα παραδοσιακά μίντια. Ένα μεγάλο μέρος του όρου μίντια σήμερα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media. Εδώ χρειάζεται εμείς να παράξουμε περιεχόμενο. Άρα, για μένα, κάτι πάρα πολύ βασικό όταν θέλουμε να έχουμε δημόσιες σχέσεις και να έχουμε και marketing, είναι να έχουμε μία ομάδα η οποία θα παράγει περιεχόμενο. Δηλαδή, κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο. Αυτή η ομάδα ανήκει στο γραφείο τύπου. Θα φύγω από τις δημόσιες σχέσεις, το περάσαμε έτσι επιφανειακά, για να μπω στον τομέα του branding. Το branding είναι ένα από τα πολυτιμότερα assets ενός οργανισμού. Το branding το φτιάχνουμε χρησιμοποιώντας key messages, key visuals, προσέχοντας να τα έχουμε κάθε φορά να χρησιμοποιούμε τα ίδια πράγματα στο ίδιο concept. Μπορεί αυτό να μην είναι κατανοητό. Να το πούμε παραδείγματα. Να χρησιμοποιούμε την ίδια σειρά λογοτύπου. Να χρησιμοποιούμε τις ίδιες εκφράσεις. Αυτό θα μας βοηθήσει να γίνουμε πιο αναγνωρίσιμοι στον κόσμο. Έτσι, να μην έχουμε μια φορά ένα λογότυπο, άλλη φορά άλλο. Μια φορά να έχουμε δημιουργικά σε μαύρο χρώμα, μετά σε άσπρο, μετά με ένα στυλ, έπειτα με άλλο στυλ. Πρέπει να υπάρχει μια γραμμή, μια φιλοσοφία και στο λεκτικό που χρησιμοποιούμε, στα μηνύματα, τα key messages, αλλά και στα οπτικοακουστικά υλικά που δίνουμε στον κόσμο. Κατόπιν να πω για το λογότυπο, το είπα και πριν, το λογότυπο είναι κάτι ιερό. Είναι το ίδιο ιερό για μια επιχείρηση, το ίδιο ιερό για μια ομάδα, για ένα event. Το προσέχουμε, δεν το αλλάζουμε χρώματα, ειδικά αν είναι ένα ξένο λογότυπο. Δεν αλλάζουμε χρώματα, δεν αλλάζουμε διαστάσεις, χωρίς να έχουμε την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων ενός λογοτύπου. Πολλές φορές βλέπω να θα τυπώσουμε, ξέρω εγώ, λογότυπο χορηγού σε φανέλα, λέμε δεν βγαίνει αυτό το χρώμα, να αλλάξουμε χρώμα. Αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Στη γλώσσα μας πας φυλακή, δεν γίνεται να πειράζει σε ένα λογότυπο. Ιδανικά εμείς ως οργανισμοί πρέπει να έχουμε ένα brand manual, όσο υποτυπώδες και αν είναι μία σελίδα, δύο σελίδες, ιδανικά θα είναι μεγαλύτερο, που να δίνει κατευθυντήριες γραμμές και στη δική μας ομάδα, αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες, πώς χρησιμοποιούμε ένα λογότυπο, μια φωτογραφία. Εδώ να πω ένα παράδειγμα πάλι εκπείρας. Από την σκοποβολή, ξέρετε, οι σκοπευτές, μια από τις σημαντικότερες τους χορηγίες είναι το όπλο. Ένας σκοπευτής με τον οποίο συνεργαστήκαμε για αρκετά χρόνια είχε αλλάξει στο μέσον της συνεργασίας τον προμηθευτή του όπλου και τα μίντια χρησιμοποιούσαν σε κάποιες περιπτώσεις φωτογραφίες με τον παλαιό προμηθευτή με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα με τον καινούριο. Αυτή είναι η δουλειά του γραφείου τύπου, να εφοδιάσει τα media μέτες με το κατάλληλο περιεχόμενο, φωτογραφίες, αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές, ποιες φωτογραφίες πρέπει να χρησιμοποιούν για να μην προκαλούν πρόβλημα στις συνεργασίες του αθλητή. Και μπαίνοντας στο κομμάτι των αθλητών, να πω ότι το σημαντικότερο μέρος του brand τους είναι οι επιδόσεις τους. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε στιγμιότυπα είτε ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, είτε αθλητών άλλων αθλημάτων στα κανάλια τους, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στο YouTube, και δεν βρίσκουμε. Ελάχιστοι δίνουν σημασία στο να μαζευτούν τα highlights τους σε ένα σημείο, και αυτό κατά την άποψή μου είναι λάθος και πρέπει οι αθλητές να φροντίσουν να υπάρχουν τα στιγμιότυπα τους, να είναι διαθέσιμα, γιατί πλέον όταν θα προταθεί ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα του εξωτερικού, το πρώτο πράγμα που θα κάνει η ομάδα είναι να τον αναζητήσει στο YouTube, στα social media, να δει ποιος είναι, τι κάνει. Ένα άλλο λάθος είναι ότι πολλές φορές ανεβάζουν περιεχόμενο που είναι αρκετά άσχετο με το αθλητικό τους προφίλ.
Δηλαδή είναι η καθημερινότητα. Είναι καλή η καθημερινότητα, καλό τον backstage, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, ένα balance μεταξύ του της καθημερινότητας και, και του αθλητικού περιεχομένου, που είναι το βασικό για έναν αθλητή. Καλό είναι οι αθλητές να συμβουλεύονται επαγγελματίες και για τα social media, γιατί πολλοί λένε, ξέρεις, εγώ μπορώ να χειριστώ τα social media γιατί πιάνει δυσκολία, προστάρω όπως προστάρω σε έναν κανονικό προφίλ, μπορώ να προστάρω και στο επαγγελματικό μου. Πάντα τους λέω σε αυτή την περίπτωση, όλοι μπορούμε να μαγειρέψουμε, σχεδόν όλοι μπορούμε να μαγειρέψουμε στο σπίτι, δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να ανοίξουμε και εστιατόριο. Έτσι είναι, υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να τα χειριστούν καλύτερα αυτά τα θέματα στο κομμάτι των social media. Θα περάσω στο, μπαίνοντας σταδιακά στο κομμάτι του marketing, να πω ότι εκπήρας πάλι οι περισσότεροι το υποτιμούν. Δηλαδή από την πλευρά των ομάδων, ακόμα και των events. Το παλιά έχω ακούσει ότι στα σωματεία, όταν καταρτιζόταν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν δεν είχαν κάποιον τι να τον βάλουν να κάνει, του έλεγαν να πας υπεύθυνος του marketing. Αυτό ήταν τραγικό λάθος, το οποίο μακροπρόθεσμα όσοι το έκαναν το πληρώνουν. Η άποψή μου είναι ότι όπως μια ομάδα χρειάζεται προπονητή, όπως χρειάζεται ένα γυμναστή, όπως χρειάζεται έναν δικηγόρο για τα νομικά θέματα, όπως θέλει τον λογιστή για τα λογιστικά, θέλει επαγγελματία και για το κομμάτι του marketing. Δεν είναι κάτι που θα κάνει κάποιος στον ελεύθερο του χρόνο ή θα το κάνει επειδή δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, κάτι άλλο να προσφέρει. Συνεχίζοντας με το marketing, που είναι και το βασικό θέμα της παρουσίασης μας, θα ξεκινήσω από τις τρέχουσες εξελίξεις στο κομμάτι του κορονοϊού. Είναι το trend και όλοι προσπαθούν να δουν πώς επηρεάστηκε η δουλειά τους, πώς επηρεάστηκε η ζωή τους επαγγελματικά από το κομμάτι της πανδημίας του κορονοϊού. Κάποιες από τα πράγματα που προκύπτουν στον αθλητισμό, που δεν προκύπτουν μόνο στην Κύπρο, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, ότι τα budget των περισσότερων εταιριών έχουν μειωθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε και στον χώρο του αθλητισμού. Επίσης, για πάρα πολλούς φιλάθλους, η δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα στον αθλητισμό επίσης έχει μειωθεί, έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους, άρα θα κόψουν από τη διασκέδαση. Ο αθλητισμός είναι μέρος της διασκέδασης και υπάρχει και μειωμένος αριθμός των φιλάθλων σε χώρους μαζικής παρακολούθησης αγώνων ή στα γήπεδα. Αυτό είναι ειδικά στο ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι θα έχει αντίκτυπο στα διαρκείας και η μειωμένη προσέλευση σε χώρους εστίασης και μαζικής παρακολούθησης θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις πλατφόρμες. Επουδενή αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε την επικοινωνία. Είναι ένα μεγάλο λάθος όποιος σκεφτεί, αφού διακόπηκε το πρωτάθλημα, πρέπει να σταματήσουμε και την επικοινωνία και όταν ξαναρχίσει να ξεκινήσουμε. Βλέπω ότι πολλοί οργανισμοί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Πολύ σωστά. Βλέπουμε εδώ η Ομοσπονδία της Καλαθόσφαιρας που έχει μια σειρά σεμιναρίων. Πρέπει να μείνουμε με τρόπους έξυπνους και χρήσιμους για τον κόσμο που κάθεται σπίτι. Πρέπει να μείνουμε ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα media. Και γιατί όχι κάποια θετικά που μας άφησε ο κορονοϊός, όπως αυτή η σειρά σεμιναρίων ή όπως νέοι μέθοδοι επικοινωνίας, να τους διατηρήσουμε και μετά το πέρας της πανδημίας που πιστεύω και εύχομαι να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Τώρα, πώς θα κινηθούμε στην πορεία. Εγώ βλέπω μια ανάγκη των εταιριών να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και την εμπιστοσύνη δεν θα την ανακτήσουν με προϊοντικές διαφημίσεις, ένα συν ένα ή μειωμένες τιμές. Θα την ανακτήσουν με διαφημίσεις branding, με το να συνδεθούν με κάποιες επιτυχίες. Και πιστεύω ότι εδώ ο αθλητισμός έχει ρόλο να παίξει. Μπορεί να προσελκύσει
εταιρείες που θα βγουν με καμπάνιες branding. Ήδη διάβαζα, έβλεπα χτες ότι η American Airlines μετά από 4 χρόνια κάνει καμπάνια branding. Δεν έχει σταματήσει, διαφήμιζε μόνο προϊοντικά. Βγαίνει ξανά στο branding γιατί ακριβώς δεν είναι με προϊοντικές διαφημίσεις που θα αναχτηθεί τώρα η εμπιστοσύνη του κόσμου σε μια εταιρεία, σε ένα προϊόν. Και πιστεύω ότι επίσης υπάρχουν κλάδοι που δεν επηρεάστηκαν, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, όπως είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, οι υπεραγορές. Άρα για τη νέα σεζόν νομίζω ότι εκεί θα πρέπει ο χώρος του, ο κόσμος του αθλητισμού να κινηθεί, να στοχεύσει για να μπορέσει να περιορίσει την απώλεια, διότι απώλεια εσόδων, όπως είπα πιο πάνω, θα υπάρξει. Ευχόμαστε να περιοριστεί από το φθινόπωρο και να μπορέσει ο αθλητισμός να βρει τα πόδια του προς το τέλος ίσως της σεζόν 2021. Τώρα, να πούμε, αφού ολοκληρώσαμε ένα κομμάτι εισαγωγικών καλύπτοντας και το θέμα του κορονοϊού, να πούμε 3-4 πράγματα που έχω μάθει μέσα από την ενασχόλησή μου με το marketing και από όσα ακούω και διαβάζω. Για μένα το πιο βασικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Είτε είμαστε αθλητής, είτε είμαστε event, είτε είμαστε ομάδα, είτε είμαστε διοργάνωση. Οτιδήποτε είμαστε, πρέπει να επιδιώξουμε να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Δηλαδή να έχουμε αναφορές στα media, να μην αδιαφορούμε για την εικόνα μας στα παραδοσιακά media, το ραδιόφωνο, την εφημερίδα, την τηλεόραση, το ίντερνετ, να αναπτύξουμε την κοινότητά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προσελκύσουμε θεατές στο γήπεδο και όσο πιο αφοσιωμένους γίνεται, δηλαδή να έχουν διαρκείας. Για μένα είναι το νούμερο ένα. Άλλο είναι να βγαίνω και να ζητώ χορηγία και να είμαι εγώ και τρεις φίλοι μου και άλλο να μπορώ να πω ότι έχω 10.000 στο Facebook, 5.000 στο Instagram, έχω και 500 θεατές στην αρένα, εμφανίζομαι και στα media τακτικά, έχω μια αξιοπρεπή ιστοσελίδα, με βάζει σε μια πολύ καλύτερη θέση. Και εδώ να πω ότι πολλοί λένε, εντάξει, έχω Instagram, δεν θα έχουμε Facebook, έχουμε Twitter, γιατί να κάνουμε Instagram. Τα social media είναι όλα κανάλια. Δεν γίνεται να πούμε, α, έχω ραδιόφωνο, γιατί να βάλω τηλεόραση, αφού ακούω τα νέα από το ραδιόφωνο. Είναι κανάλια στα οποία πρέπει να, όπου είναι οι πελάτες μας, οι φιλάθλοι μας, οι εταιρείες που έχουν να μας χορηγήσουν, πρέπει να είμαστε και εμείς πάνω. Άρα το ένα, το πιο σημαντικό που έχω να πω, είναι ότι πρέπει να διευρύνουμε όσο μπορούμε τον κύκλο μας, όποιος και να είμαστε στο κομμάτι του αθλητισμού. Το δεύτερο, να δούμε το περιβάλλον που κινούμαστε. Δηλαδή να ξέρουμε να εντοπίσουμε τα δυνατά μας σημεία και τις αδυναμίες μας. Δεν μπορεί να είμαστε ένα event που ξέρω εγώ αφορά 100-200 άτομα, αλλά επειδή έχει budget 200.000 ευρώ, γιατί μετήχαν τώρα τα events. Θα λέμε, θα τα βρούμε. Κάποιοι θα βάλουν λεφτά, χορηγίες και θα βγει το event. Είναι εκτός πραγματικότητας. Πρέπει να ξέρουμε τις πραγματικότητες, να μπορούμε να αφουγκραστούμε το περιβάλλον μας, να καταλαβαίνουμε που είμαστε, ποιοι είμαστε, τι έχουμε να προσφέρουμε, για να μπορέσουμε μετά να το πουλήσουμε σε μια λογική τιμή. Το τρίτο είναι να έρθουμε στη θέση του πελάτη μας. Να έρθουμε στη θέση του ανθρώπου που πάμε να το πουλήσουμε διαρκείας, του ανθρώπου που πάμε να του πουλήσουμε χορηγία, ακόμα και του ανθρώπου που τους ζητούμε να κάνει like και share στα social media, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πολλοί ανεβάζουν, κάνε share τον διαγωνισμό μου, μπορεί να είναι ένας χαζός διαγωνισμός και να κερδίσεις, ξέρω εγώ, μια εξάδα αναψυχτικά. Ήρθαμε ποτέ στη θέση εκείνου που τους ζητούμε να κάνει share, δηλαδή εμείς θα το έκαναμε ή πάμε να το πουλήσουμε διαρκείας σε ένα γήπεδο που ετσιμέντο ή ξέρω εγώ μπορεί να έχει κάποια αλαιωρωμένα καθίσματα. Έχει τουαλέτες που σίγουρα μπορεί να πάει. Κάτι να έχει κάτι να του προσφέρει. Το γήπεδο του χειμώνα είναι κρύο. Το καλοκαίρι έχει ζέστη τρομερή. Κάθεται και ο άνθρωπος υδρώνει. Και λέμε του να αγοράσει ένα διαρκείας. Ήρθαμε ποτέ στη θέση του να αναρωτηθούμε γιατί να αγοράσει το διαρκείας. Αν τι του προσφέρουμε. Και να πω στο τελευταίο κομμάτι να πω
στο χορηγό. Επίσης τι λένε, α πάμε σε να ζητήσουμε χορηγίες, πού να πάμε, α πάμε στον ΟΠΑΠ. Γιατί να πάμε στον ΟΠΑΠ, σε όλους δίνει, να μας δώσει και εμάς. Είναι λογική, είναι προσέγγιση τούτη, επειδή δίνει σε όλους, θα δώσει και σε εμάς. Δεν μπορώ να πάω να ζητώ, ας πούμε, χορηγία που το Υφυπουργείο Τουρισμού, για παράδειγμα, για κάτι που έχει μηδενική τουριστική αξία. Κάτι που δεν προβάλλεται στο εξωτερικό και ούτε μετακινεί εσωτερικό τουρισμό. Μπράζει το χορηγία από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Άρα, τα βασικά πράγματα που έχω να πω για αυτό το slide που το θεωρώ το πιο σημαντικό της παρουσίασης είναι πρώτα να φροντίζουμε να έχουμε έναν κύκλο, δύο, να δούμε πού κινούμαστε, το περιβάλλον μας, τις δυνατότητες μας, τα δύναμα μας σημεία και τρία, να έρθουμε στη θέση του πελάτη μας. Ξεκινώ από το αρνητικό και να θέλω να δούμε κάποιες αδυναμίες που αντιμετωπίζει το αθλητικό μάρκετινγκ στην Κύπρο. Η πρώτη αδυναμία που βρήκα εγώ είναι το υψηλό κόστος υλοποίησης και ενεργοποίησης της χορηγίας. Τι εν τούτο. Υπάρχει μια νόρμα, ας την πούμε, μια κατεύθυνση που σου λέει ότι για κάθε ένα ευρώ που βάζεις χορηγία πρέπει να βάλεις ακόμα ένα για να την ενεργοποιήσεις, δηλαδή για να μάθει ο κόσμος ότι είσαι χορηγός της χ ομάδας ή για να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο ή για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του κόσμου. Το πράγμα πολλές εταιρείες θέλουν να το πληρώσουν ή το θεωρούν χρονοβόρο, γιατί η χορηγία μπορεί να ξεκινά το να υπογράφεις το συμβόλαιο, να βάλεις το λογότυπο σου κάπου, αλλά μια σχέση καθημερινή, κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύεις χρόνο κάθε μέρα. Οπότε πολλές εταιρείες προτιμούν να στείλω ένα spot στο ραδιόφωνο, να βάλω banner σε μια ιστοσελίδα, πως αν να δώσεις 100 ευρώ, πάρτα, παίξε το spot μου 10 φορές και τελειώνει η ιστορία. Δεν χρειάζεται δηλαδή η καθημερινή τριβή, που σημαίνει χρονοτριβή, χάσιμο χρόνου, αλλά και το χρήμα που θέλεις μετά για να κάνεις διάφορες ενέργειες για να ενεργοποιήσεις την αθλητική χορηγία. Γι' αυτό πολλές εταιρείες είναι διστακτικές. Υπάρχει κόστος ενεργοποίησης της χορηγίας, είτε για να στήσουν πινακίδες, είτε για να στήσουν περίπτερα πώληση στα γήπεδα και στα διάφορα events. Υπάρχει ένα σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα, το οποίο οι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν. Και γι' αυτό ενίοτε ζητούν και έτοιμες λύσεις. Σου λένε, εγώ έχω να σου δώσω 1000 ευρώ, πάρτα και φρόντισε να γίνει η χορηγία μου όπως πρέπει. Κάτι άλλο είναι ότι στην Κύπρο, επειδή είμαστε ένας μικρός τόπος και τα παραδοσιακά μέσα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο είναι αρκετά φτηνά, προτιμούν να φτάσουν σε όλη τη χώρα αξιοποιώντας την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ή τα website παρά να μπουν σε μια ομάδα. Σκεφτείτε τη Γερμανία. Στη Γερμανία για να ανέβει στην τηλεόραση ένα προϊόν και να το δει όλη η χώρα, ένα μεγάλο το κόστος, ένα κόστος πολλά πιο μεγάλο από το να μπει σε μια επαρχιακή ομάδα μπάσκετ. Στην Κύπρο το κόστος είναι παρόμοιο, γιατί είναι μικρή η χώρα, φτηνά τα μίντια. Άρα τούτο είναι ένα μειονέκτημα που έχουμε ως τόπος. Το επόμενο είναι ότι δεν είναι στην κουλτούρα μας. Δεν είναι στην κουλτούρα μας να γίνονται χορηγίες. Οι πλήστες εταιρείες δεν αισθάνονται περήφανες όταν είναι, ή δεν αισθάνονταν στο παρελθόν, ευτυχώς έχει αρχίσει και αλλάζει εδώ, δεν αισθάνονταν και τόσο περήφανες να μπουν σε έναν event, σε έναν μαραθώνιο, σε έναν αγώνα ποδηλασίας. Προτιμούν να δώσουν τα λεφτά τους, ξαναλέω, στα media ή να επιχορηγήσουν τις τιμές, να μειώσουν τις τιμές τους. Και επίσης δεν είναι και στην κουλτούρα των φιλάθλων να αγοράζουν διαρκείας, αν εξαιρέσω το ποδόσφαιρο. Και η τελευταία αδυναμία που βρίσκω εγώ είναι η προηγούμενη κακή εμπειρία των εταιριών στον χώρο του αθλητισμού. Δηλαδή, πολλές εταιρείες εμπιστευτήκαν τα χρήματα τους και αρκετά χρήματα στο ποδόσφαιρο και έτυχαν φορές που δεν τους έβαλαν καν την ταπέλα την οποία τους εντάξαν. Και τούτα δεν είναι πολύ παλιά που λέω, είναι σχετικά στο πρόσφατο παρελθόν.
Τώρα είπαμε, τις αδυναμίες του τομέα του μάρκετινγκ, του αθλητικού μάρκετινγκ στην Κύπρο. Να πω και λίγα λάθη που πιστεύω ότι κάνουν οι φορείς του αθλητισμού όταν πάνε να ζητήσουν μια χορηγία ή όταν βρίσκουν τούτη τη χορηγία. Καταρχάς έχουν εξωπραγματικές απαιτήσεις. Έχω ακούσει ανθρώπους να έρχονται να λένε, ξέρεις, εμένα το τουρνουά μου, η ομάδα μου αξίζει 50-100.000 ευρώ. Όταν τον ερώτησε ο διαφημιστής, ο οποιοσδήποτε από την ομάδα του πελάτη, του ψήφιου πελάτη, γιατί αξίζεις 50-100.000 ευρώ, η απάντηση ήταν γενική, αόριστη, χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, χωρίς να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Τούτο είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να έχουμε κάτι χειροπιαστό που να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί ζητούμε κάποια χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει αξία value του προϊόντος για συγκεκριμένο υποψήφιο πελάτη. Δηλαδή, φτιάχνουμε το χορηγικό πακέτο και προτείνουμε το σε όποιον φτάσουμε στα κυπριακά. Τούτον είναι λάθος. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε στο event μας ένα μεγάλο αθλητή με εκατομμύρια followers στο Instagram. Πάρα πολύ καλό. Φαίνεται ότι τούτος ο αθλητής πραγματικά είναι κόσμημα για το event μας. Αν πάμε να τον προτείνουμε σε μια υπεραγορά στην Κύπρο, π.χ. να πω στον Παπαντονίου, ας πούμε, δεν τον απασχολεί καθόλου αν τον αθλητή μας που θα έχουμε στην Κύπρο για το event τον παρακολουθούν στην Αμερική ή στην Ευρώπη. Πρέπει να τον προτείνουμε τον αθλητή ή το συγκεκριμένο event αφού έχει απήχηση στο εξωτερικό, πρώτα στο Υπουργείο Τουρισμού και κατόπιν σε πολυεθνικές εταιρείες που έχουμε στην Κύπρο ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις χώρες που τις οποίες θα ασχοληθούμε με το event μας. Τότε σε κάποιες σκέψεις που πρέπει να κάνουμε, πάμε να παρουσιάσουμε το χορηγικό μας πακέτο. Επίσης, να πω ότι πολλές φορές δεν υπάρχει μια στρατηγική πίσω από μια συνεργασία. Πάμε, ζητούμε χρήματα, τι να τα κάνετε, να βάλουμε μια ταμπέλα στο γήπεδο. Χωρίς έναν πλάνο αξιοποίησης, χωρίς ένα σχέδιο, να ξέρουμε πού είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε. Τι είναι η στρατηγική, ποιος είμαι, πού θέλω να πάω, πώς θα πάω. Προχειρότητα και έλλειψη επαγγελματισμού στην προσέγγιση. Μπορεί ενίοτε να στείλουμε ένα email κακογραμμένο με ορθογραφικά λάθη, μια υποτυπώδη παρουσίαση. Τούτα λάθη τα οποία μετρούν σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε, όπου τα χρήματα των εταιριών διεκδικούν τα πάρα πολύ. Διεκδικούν τα μίντια, διεκδικούν τα εσωτερικά τμήματα πωλήσεων. Άρα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Για να ξεχωρίσουμε και να κερδίσουμε μια χορηγία, πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και σοβαροί στην προσέγγιση μας. Επίσης, οι φτωχές παροχές. Πολλές φορές έχουμε φτωχές παροχές προς το χορηγό, δυσανάλογη του τι ζητούμε. Με έτυχε να ακούσω περιπτώσεις, δώσουμε 100.000 ευρώ να σου βάλω μια στάμπα, το λόγο σου είπα στο μανίτσι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις με την προσέγγιση. Είναι μια λαθασμένη προσέγγιση. Και τη χάνει επίσης να έχουμε ελλειπή επικοινωνία και ανατροφοδότηση προς το χορηγό. Δηλαδή, κλείουμε μια χορηγία σήμερα και θυμούμαστε σε 10-12 μήνες να πιάσουμε το χορηγό και να το ρωτήσουμε αν θα ανανεώσει. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ανανεώσει, διότι όλον τον χρόνο δεν είχαμε ενδιαφερθεί για το τι κάνει και πού είναι ο χορηγός μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χορηγός και ο φίλαθλος είναι πελάτες του συνεργάτες μας και όχι χρηματοδότες. Εντάξει, είπαμε αρκετά αρνητικά, να πούμε, να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στο θετικό κομμάτι. Το ένα είναι, πολλοί θα ρωτήσουν γιατί να μπω στον αθλητισμό. Εγώ θα πω ότι πρώτα διότι ο αθλητισμός δημιουργεί συναισθήματα που δεν μπορείς να βρεις πουθενά άλλο. Είναι πολύ πολύ έντονα τα συναισθήματα που μπορεί να σου δημιουργήσει ο αθλητισμός. Και η μεγαλύτερη επιδίωξη όλων των διαφημιστών και όσων ασχολούνται με το marketing όταν στείλουν μια διαφημιστική καμπάνια είναι να δημιουργήσουν συναισθήματα
στους πελάτες τους. Γι' αυτό βλέπετε και πολλές συναισθηματικές διαφημίσεις, γιατί δημιουργώντας τον άλλο συναισθήματα, είναι πιο εύκολο να του μείνεις, να σε θυμάται, να του μείνεις αξέχαστος. Επίσης υπάρχουν αφοσιωμένοι φύλαθλοι στον αθλητισμό, όχι μόνο για τις ομάδες. Υπάρχει κόσμος που είναι αφοσιωμένος, ας πούμε, στο τρέξιμο, άλλος είναι αφοσιωμένος στο μπάσκετ, άλλος είναι αφοσιωμένος σε έναν αθλητή. Άρα, εάν προωθήσουμε ένα προϊόν μέσα από τούτους τους φορείς, τούτους τους διαδρόμους, είναι πιο εύκολο να φτάσουμε στις πωλήσεις. Επίσης, ο αθλητισμός συνδέεται με θετικές αξίες. Η προσπάθεια, η ευγενής άμυλα, το fair play και πάρα πολλά άλλα, με τα οποία μια εταιρεία θα ήθελε να συνδεθεί. Και επίσης είναι η επιτυχία την οποία πολλές φορές συνεπάγεται ο αθλητισμός. Και ποια εταιρεία δεν θα ήθελε να συνδέεται με κάτι επιτυχημένο. Ενώ με το να λέει πρωί, μεσημέρι, βράδυ στην τηλεόραση ένα συν ένα δωρεάν, δεν δημιουργεί κανέναν απολύτως συνέστημα. Όταν στηρίζει έναν αθλητή που κάνει περήφανη την Κύπρο στο εξωτερικό ή έναν πετυχημένο αθλητή, ναι, εκεί δημιουργεί θετικά συναισθήματα. Γίνεται ένα μέρος της επιτυχίας που νομίζω εγώ ότι οι κλείστες εταιρείες θα ήθελαν να είναι μέρος μιας μεγάλης επιτυχίας και μιας εθνικής περηφάνειας. Άρα αυτά πρέπει να τονίσουμε όταν προσπαθούμε να πείσουμε μια εταιρεία γιατί να μπει στον χώρο του αθλητισμού. Θα περάσω, επειδή το είπα αρχικά ότι δεν θα μείνω στην θεωρία, θα πούμε λίγη θεωρία, θα περάσω έτσι επιγραμματικά αρκετές συμβουλές που έχω καταγράψει σήμερα προετοιμαζόμενος για αυτό το live και ότι είναι μπορείτε να το κρατήσετε ή να ανατρέξετε μετά να τα ξαναδείτε αν ενδιαφέρεστε. Το πρώτο που έχω να πω είναι δημιουργήστε περιεχόμενο για τα media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ασχοληθείτε εσείς με τα media, μην περιμένετε να ασχοληθούν τα media μαζί σας. Φτιάξτε τον brand σας. Ξεκινήστε από το λογότυπο, τα βασικά σας μηνύματα, τα βασικά οπτικοακουστικά. Δημιουργήστε συναισθήματα γύρω από το όνομα σας. Φτιάξτε μια καλή φήμη. Προωθήστε τον εθελοντισμό. Κάνετε εθελοντικές πράξεις. Προωθήστε την κοινωνική, την αθλητική ευθύνη. Όταν πάτε σε μια εταιρεία, φροντίστε να σας ξέρουν ήδη, να σας έχουν δει κάπου στα μίντια, να έχουν δει κάτι καλό για σας, να έχουν μια θετική εικόνα. Πολλά σημαντικό, να φτιάξουμε μια θετική εικόνα γύρω από την ομάδα μας, γύρω από την διοργάνωση μας, γύρω από το σωματείο μας, που οτιδήποτε έχει ο καθένας και διαχειρίζεται το. Θέλουμε μια ωραία παρουσίαση. Μια ωραία παρουσίαση ποιος είναι ο αθλητής μας, ποια είναι η ομάδα μας, ποιος είναι ο οργανισμός μας, τι κάνει, πού θέλει να πάει. Κάθε εταιρεία θέλει να συνδεθεί με κάτι. Δεν την αφορούν μόνο τα νούμερα, πόση αναπήγηση θα έχει. Σίγουρα ενδιαφέρουν την πόσος κόσμος είναι να τη δει, πού είναι να φτάσει, πού είναι να προβλεφθεί, αλλά ενδιαφέρει την να συνδεθεί με κάτι το οποίο έχει ένα στόχο, έχει μια επιτυχία, υπάρχει ένα story πίσω από τούτο. Άρα προσπαθήστε να εξηγήσετε το story. Φτιάξτε ένα ελκυστικό χορηγικό πακέτο και βάλτε μέσα πράγματα έξυπνα, όχι μόνο τα πέλε στο γήπεδο και λογότυπα στη φανέλα. Σκεφτείτε πράγματα που θα δώσουν αξία σε κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αν έχουμε πελάτη μια πιτσαρία, φροντίστε να βρείτε έναν τρόπο οι φιλάθλοι σας να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη πιτσαρία να τρώνε. Φροντίστε για κάθε πελάτη κάτι ξεχωριστό. Μεγαλώστε τον κύκλο. Εντούτοι που είπαμε στην αρχή, να διευρύνουμε τον κύκλο. Φτιάξτε παραπάνω ακόλουθους στα social media, βρείτε τρόπους να τους ενεργοποιήσετε, βρείτε τρόπους να ενεργοποιήσετε τις επιχειρήσεις που είναι στο Δήμο, όπου εδρεύει η ομάδα ή στο χωριό ή στην περιοχή σας. Μην πιένετε συνέχεια στους ίδιους και στους ίδιους, στους οποίους πάνε όλοι και στο τέλος καταντούν κουραστικοί. Ψάξετε για καινούργιους υποψήφιους χορηγούς. Εδώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα επαρχιακών ομάδων, ειδικά στο μπάσκετ, όπως είναι ο Κολοσσός της Ρόδου, όπως είναι το Ρέθυμνο, που αξιοποιούν πάρα πολλά καλά το τοπικό στοιχείο. Δηλαδή, ψάχνουν σαν το Ρέθυμνο, επειδή έτυχε να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη πριν μερικά χρόνια που τους είχαμε στην Κύπρο, έχουν σε τρία επίπεδα τις πωλήσεις τους. Το πολλά ψηλό που τις κάνει ο πρόεδρος και αφορά μεγάλες επιχειρήσεις της Κρήτης. Το μεσαίο επίπεδο
η πρώτη κατηγορία είναι οι εταιρείες που διαφημίζονται στην φανέλα κυρίως, είναι η μεγάλη χορηγή. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εταιρείες που έχουν τα πέλες στο γήπεδο, που είναι, είναι εταιρείες του νομού Ρεθύμνου. Και η τρίτη κατηγορία είναι φιλάθλοι που έχουν τα διαρκείας. Σε αυτήν την κατηγορία είναι μικροεταιρείες και φιλάθλοι που δεν μπορούν να προσφέρουν 1.000-2.000 ευρώ το χρόνο. 200-300-500 ευρώ αγοράζουν το διαρκείας και ως μορφή ενίσχυσης της ομάδας. Ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί νομίζω και στην Κύπρο. Βελτιώστε τις παροχές τους φιλάθλους για να είστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, όταν ζητούμε από τον άλλον να πάει στο γήπεδο, να ξέρουμε ότι την ίδια ώρα, αν έχει την επιλογή να κάτσει σπίτι με φίλου και να παραγγείλουν που έξω, έχει την επιλογή να πάει στην καφετέρια, αν έχει την επιλογή να δει έναν αγώνα στην τηλεόραση. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να έχουμε κάποιες παροχές, να έχουμε την εμπειρία του αγώνα, τη λεγόμενη μουσική, διαγωνισμού, ώρα, καθαριότητα στο στάδιο και τα σχετικά. Επιδιώξετε μακροχρόνιες συνεργασίες, όχι για ένα χρόνο. Να μην έχετε την έννοια κάθε 10-12 μήνες να αλλάξουμε την χορηγία, να φανανιώσει, και εξηγήστε τους ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να έχουμε μια μακροχρόνια, μια συνεργασία τουλάχιστον 3 χρόνων όπως κάνουν τα πακέτα της η UEFA. Φυσικά καμιά εταιρεία στην UEFA δεν πάει να μπει για 3 χρόνια. Έτυχε πριν κάνα 2 χρόνια να ακούω για την Nissan που μπήκε χορηγό στη θέση της Ford και λέει για την πρώτη τριετία ο στόχος ήταν να μάθει ο κόσμος ότι μια αυτοκίνητο βιομηχανία χορηγός του Champions League δεν είναι η Ford, είναι η Nissan. Τον πρώτο χρόνο όταν έκαναν τον Gallup ποια εταιρεία αυτοκινήτων χορηγεί το Champions League, η απάντηση ήταν η Ford, ενώ ήταν η Nissan. Άρα ήθελε χρόνο να το χτίσουν τούτο, νομίζω τώρα πάνε για την τρίτη τριετία. Επίσης, επιδιώξετε γραπτές συμφωνίες. Γραπτός να ξέρετε τι τους παρέχετε στους πελάτες σας και τι θα περιμένετε από εκείνους. Αντιμετωπίστε, είπαμε, τον φιλάθλον ως πελάτη συνεργάτη. Αναπτύξετε μια σταθερή επικοινωνία και σχέση μαζί του, χωρίς να είστε φορτικοί. Κάνετε report κάθε μήνα, 2 μήνες, ένα μικρό report με μερικά νούμερα. Αλλά και τα αποτελέσματά σας, σημαντικά τα αποτελέσματα να συνδεθεί ο χορηγός μας, ο πελάτης μας με μια επιτυχία. Και στο τέλος του χρόνου ένα ωραίο μεγάλο report μαζί με μια καλή σχέση που πρέπει να έχουμε με τον πελάτη να πάμε μια φορά έξω, να του πάρουμε ένα μυστικό δώρο, να κάνουμε μια εκδήλωση για τους χορηγούς μας, λίγοι το κάνουν. Στηρίξτε τους στις δικές τους εκδηλώσεις, παρουσιάζει η εταιρεία χορηγός μας ένα νέο προϊόν, ένα νέο αυτοκίνητο, να πάμε, να τους κάνουμε ένα share στα social media, να δουν ότι είμαστε τζαμέ και δεν τους θυμούμαστε μόνο όταν είναι να πάρουμε. Γίνετε και εσείς πελάτες του πελάτη σας. Είναι πολύ σημαντικό, όχι για να κερδίσει πίσω, να βγάλει πίσω τα λεφτά που έδωσε στην χορηγία, είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι να νιώσει ότι έχει μια ανταπόκριση, ότι είσαστε δίπλα του. Τα βασικά ήταν αυτά. Εγώ έχω να πω επίσης ότι πρέπει να καθορίσετε ένα budget για δημόσιες σχέσεις και marketing, όπως έχουμε budget για τον προπονητή, τον γυμναστή, τον διατροφολόγο, τον δικηγόρο και τα σχετικά. Πρέπει να έχουμε budget και για τους τομείς, πάρα πολύ βασική, και να συμβουλευόμαστε επαγγελματίες στο μέτρο των δυνατοτήτων των οικονομικών. Λοιπόν, νομίζω 2 φορές έχουμε το ίδιο. Να πω επίσης ότι θα το έχετε ακούσει από τις βασικές δουλειές ενός μαρκετίστα είναι να απεξαρτητοποιήσει τον budget, απεξαρτητοποιήσει τα έσοδα από τις αγωνιστικές επιτυχίες. Δείτε τη Manchester United, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει να επιδείξει αγωνιστικές επιτυχίες. Είναι μια από τις πρώτες ομάδες στον κόσμο σε έσοδα. Δείτε την Arsenal, επίσης στην ίδια κατηγορία, χωρίς πολλές επιτυχίες από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο marketing. Αλλά πάντα να θυμούμαστε ότι τα έσοδα θα εξαρτώνται σε ένα βαθμό όσο μικρότερο γίνεται από τα αποτελέσματα. Αυτά είχα να πω. Τα ξεπέρασε ένα μισάωρο παραπάνω. Ελπίζω να μείνω όσο το δυνατόν παραπάνω
τα πράγματα γίνονται και μπορούμε να ακούσουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, Μιχαήλο, ευχαριστώ πολύ γιατί όσα πολύ χρήσιμα πράγματα είπες, έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις, έχω σημειώσει και εγώ πάρα πολλές. Θα αρχίσουμε όμως από τον κόσμο, για να μην τους ναι. Ο Χάρης ο Σπανούδης λέει, Μιχαήλο, παρακαλώ, πες μας αν μπορείς, κατά πόσο ο χώρος του αθλητισμού στην Κύπρο έχει πάρει στα σοβαρά τον ρόλο του αθλητικού μάρκετινγκ. Εντάξει, για την ώρα δεν τον έχει πάρει όσο σοβαρά θα έπρεπε, αλλά τα τελευταία χρόνια γνωρίζει όλο και παραπάνω απήχηση το αθλητικό μάρκετινγκ. Δηλαδή, ζητά ο κόσμος επαγγελματικές υπηρεσίες, προσλαμβάνονται ανθρώποι του μάρκετινγκ στο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει να αντιλαμβάνεται τη σημασία. Με καθυστέρηση, με αργά βήματα, δεν την έχει αντιληφθεί ακόμα όσο θα έπρεπε, αλλά σταδιακά νομίζω ότι την αντιλαμβάνεται, είμαστε σε ένα καλό σημείο. Η Χαρά Κοκολάκη λέει, καλησπέρα, ποια η γνώμη σας για το αθλητικό τουρισμό, έχει μέλλον, μπορεί να επιτευχθεί? Σαφώς έχει μέλλον σε έναν τόπο όπου έχουμε 10 μήνες το χρόνο ηλιοφάνεια. Η περίοδη Σεπτέμβρης-Νοέμβρης και Φλεβάρης μέχρι Ιούνιο προσφέρονται και επιδοτούνται και από το Υπουργείο Τουρισμού για να έχουμε event στην Κύπρο. Εννοείται ότι μπορούμε να έχουμε αθλητικό τουρισμό. Σε πρώτη φάση με αθλήματα που δεν χρειάζονται μεγάλες υποδομές, όπως είναι ας πούμε η σκιοπλοεία, το τρέξιμο, η ποδηλασία, το mountain bike, η ποδηλασία δρόμου, που δεν χρειάζεται να χτίσουμε στάδια, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα. Μετά ασφαλώς είναι το ποδόσφαιρο, όπου έχουμε φτάσει στο όριο μας με τα αθλητικά κέντρα που έχουμε. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε ελίτ ομάδες, προτιμούν να πάνε στα Εμιράτα, διότι εκεί βρίσκουν πεντάστερα αθλητικά κέντρα. Ο Λέοντιος ο Τσέλεβος λέει, to the point φίλε μου, απλώς και κατανοητός, έχουμε δρόμο ακόμα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας αποτελεί από τις εξαιρέσεις στον τομέα αυτό που βρίσκεται σε ευριακό στάδιο στην Κύπρο. Εντάξει, το είπα μία-δύο φορές στην παρουσίαση. Είναι πάρα πολλά τα, πιστεύω εγώ, με κατά την άποψή μου, σωστά πράγματα που κάνει η Ομοσπονδία της Καλαθόσφαιρας και στα social media και στους αγώνες και στο All Star Game που κάνει με την ΟΠΑΠ, και φαίνεται ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, με τη σειρά των σεμιναρίων που έχει εγγενιάσει και όπως είπα είναι από τα θετικά του κορονοϊού, τα λίγα θετικά, και ελπίζω να μείνουν μαζί μας. Άλλωστε αυτό που κάνουμε δεν έχει να κάνει τώρα με τον κορονοϊό. Βρήκαμε την ευκαιρία, επειδή ο κόσμος είναι σπίτι και εμείς έχουμε περισσότερο χρόνο να το κάνουμε, αλλά ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή και ελπίζω να μείνει και να γίνεται και στο μέλλον. Ο Δημήτρης Οδελιχρήστος λέει συγχαρητήρια για την παρουσίαση και ρωτά ποιοι είναι οι τρεις πιο σύγχρονοι τρόποι για να διαφημιστεί μια ομάδα. Για να διαφημιστεί μια ομάδα, καταρχάς είναι τα social media για μένα. Ο δεύτερος τρόπος είναι στο γήπεδο της, αφού είναι ομάδα πρέπει να έχει άμεση αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους. Και να πούμε τρίτο, τα παραδοσιακά media, γιατί δεν είναι μόνο το αθλητικό δελτίο στην τηλεόραση. Εγώ τα θεωρώ σημαντικά τα media, τον ρόλο της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, της εφημερίδας, και πιστεύω ότι οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να τα παραμελούν. Αλλά τα social media είναι σίγουρα εκεί που επενδύουν οι ομάδες, και τα e-sports που φτάνουμε στη νέα γενιά. Η Μελίνα Υπήργου λέει πώς αναμένουμε ότι οι ομάδες να ελκύουν κόσμο στα γήπεδα όταν τα γήπεδα δεν προσφέρουν υπηρεσίες. Καντίνες κλειστές, τουαλέτες της πλάκας και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι έχει ευθύνη ο ΚΟΑ να αναβαθμίσει τα γήπεδα του. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης θα συμφωνήσω 100%, διότι το είχα πει στην παρουσίαση, είναι γήπεδα που πραγματικά ντρέπεσαι να πει στον άλλο να έρθει έστω δωρεάν. Τώρα, όσον αφορά στην ευθύνη του ΚΟΑ,
Θα πω περιπτώσεις ομάδων που ξέρω, οι οποίες χρησιμοποιούν ένα γήπεδο για προπονήσεις και για αγώνες, χωρίς να πληρώνουν, και στηβάζονται τα χρήματα τα οποία χρωστούν στον ΚΟΑ. Σου λέει, ο ΚΟΑ είναι γιατί να τα πληρώσω. Άρα εγώ δεν βρίσκω ότι έχει ευθύνη ο ΚΟΑ να φτιάξει το γήπεδο για να έχει την απέτηση η χή ομάδα να το δουλεύει δωρεάν και χωρίς να πληρώνει τα έξοδα συντήρησης. Είναι μια κοινή προσπάθεια που πρέπει να γίνει μεταξύ του ΚΟΑ και των ομάδων. Όσο και να φτιάξεις ένα γήπεδο, όταν η ομάδα δεν αντιλαμβάνεται ότι έναν ποσό πρέπει να πηγαίνει στη συντήρηση του γήπεδου, το γήπεδο θα χαλάσει. Και ούτε είναι υποχρέωση ο κάθε φορολογούμενος πολίτης να πληρώνει τη συντήρηση του γήπεδου που χρησιμοποιεί μια ομάδα η οποία αποφάσισε να τρώει όλο της τον προϋπολογισμό στους ξένους αθλητές και να μην πληρώνει για τη συντήρηση του στάδιου. Άρα είναι κοινή προσπάθεια, θεωρώ, του ΚΟΑ και των ομάδων. Έχουμε και ερώτηση από τον Ηρόδοτο τον Μιλτιάδου, τον πρόεδρο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. Σε ρωτάει, Μίκα, πόσο αισιόδοξος είσαι ότι όλα αυτά θα βρουν εφαρμογή και στην Κύπρο? Είμαι αισιόδοξος γιατί δεν είπα κάτι που εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν κάτσα τώρα να σας πω τι γίνεται στην Ντόρτμουντ που έχουν 80.000 διαρκείας, ούτε ξέρω εγώ πώς οι αρένες στο εξωτερικό είναι high-tech και βάζουν στην υπηρεσία των φιλάθρων το 5G και το virtual reality και όλα τα σχετικά. Είπαμε απλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι δεν θα τα κάνουν ή παραπάνω ίσως να μην τα κάνουν στην παρούσα φάση. Είμαι αισιόδοξος ότι μελλοντικά θα γίνουν. Πρέπει και οι ομοσπονδίες και ο ΚΟΑ να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, όπως βάζουν κάποια όρια, κάποιους κανόνες, κάποια πλαίσια όσον αφορά στην υγεία των αθλητών, την εκγύμναση και τα σχετικά, πρέπει να δουν και αυτούς τους τομείς. Διότι μην ξεχνάμε ότι οι ομοσπονδίες, οι περισσότερες συντηρούνται από τον ΚΟΑ. Άρα, θα πρέπει και ο ΚΟΑ και οι ομοσπονδίες να δώσουν κατευθύνσεις στις ομάδες. Να πω ένα πράγμα που σε αυτό παρεφερές με το αντικείμενο μας εμένα και του Ηρόδοτου, η δημοσιογραφία. Όταν έχουμε ένα αγώνα του Champions League, στα δημοσιογραφικά θεωρία φροντίζουν να υπάρχουν monitor, φροντίζουν να υπάρχει νερό ή κάτι για τους εκπροσώπους των media, να είναι καθαρά, να υπάρχει παραπάνω security. Στην Κύπρο να διαφορούν. Γιατί δεν το γράφει η προκήρυξη. Άρα κάποια πράγματα είναι και θέμα κατευθύνσεων, οδηγιών για να εφαρμοστούν. Πιστεύω ότι πολλά μπορεί να εφαρμοστούν στα επόμενα χρόνια. Ο Αντρέας Ιακώβου ρωτά πόσο ποσοστό της 100 από τον ετήσιο τζίρο να σχεδιάζουμε για το προϋπολογισμό του marketing. Θα ήμουν ευτυχής αν υπήρχε ένα 10-15%. Ένα 10% σε πολλές ομάδες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μια ομάδα μπάσκετ, αν ξοδεύει, ξέρω εγώ, 200.000, ένα 10% σημαίνει 20.000. Μακάρι ομάδες του μπάσκετ να έβαζαν 20.000 στην ομάδα του μπάσκετ. Και το δημοσίο σχέσεων, έτσι, τα θεωρώ ορφερή. Ο Κωνσταντίνος ο Νικολάου ρωτάει, λέει πρώτα απ' όλα πολύ καλή παρουσία, σε ευχαριστούμε. Πώς νομίζετε ότι ένας αθλητικογράφος μπορεί να συνεισφέρει στο αθλητικό μάρκετινγκ? Καταρχάς, η δουλειά του αθλητικογράφου δεν είναι να βοηθάει το μάρκετινγκ μιας ομάδας, ειδικά το μάρκετινγκ, δηλαδή να προωθεί αν μπορεί κάτι συμφέροντα. Να πω όμως ότι θα μπορούσε να το πράξει, δείχνοντας μια, ας την πω, ελαστικότητα ή μια παραπάνω προσοχή προς τους χορηγούς της ομάδας, αντιλαμβανόμενος ο ίδιος ο αθλητικογράφος ότι κινείται στο περιβάλλον της ομάδας. Ακόμα πιο κατανοητό, γιατί ίσως να μην το έχουμε αντιληφθεί. Πολλές φορές μας λένε, ακούμε ότι δεν θα βάλουμε το δελτίο τύπου που παρουσιάζεται ο νέος χορηγός της ομάδας, γιατί είναι εμπορικό. Ναι, είναι εμπορικό το θέμα, αφορά όμως την ομάδα. Αν αύριο κλείσει η ομάδα, ο αθλητικογράφος δεν θα έχει αντικείμενο να κάνει το ρεπορτάζ του. Άρα, ο αθλητικογράφος θα πρέπει να βοηθήσει με έμμεσα σε την προβολή
των χορηγών, των συνεργατών μιας ομάδας ή κάτι άλλο που με έρχεται στο μυαλό. Δεν καλύπτουμε τη συνέντευξη τύπου τυχή αθλητή, γιατί έχει χορηγούς που, ξέρω εγώ, δεν είναι, είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του συμπροτήματος. Ναι, αν αυτός αθλητής δεν έχει χορηγούς, αύριο πώς θα προετοιμαστεί για να πάει στο εξωτερικό για να φέρει επιτυχίες. Και να βγούμε μετά με έκτακτο δελτίο για να πούμε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο και του κάνουμε δηλώσεις. Άρα πρέπει να αντιληφθούν και οι συντάκτες και τα μίντια ότι προβάλλοντας τις συνεργασίες ή μη κόβοντας, χωρίς να κόψουν δηλαδή τις συνεργασίες των ομάδων και των αθλητών, βοηθούν ουσιαστικά τους ίδιους τους αθλητές και τον τομέα του μάρκετινγκ. Η Τόνια Χατζηγεωργίου λέει: το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάρισμα έχει πρόβλημα με την προβολή του πρωταθλήματος. Πώς μπορώ να πείσω τους υποψήφιους χορηγούς να επενδύσουν σε κάτι που ίσως δεν θα διαφημιστούν αρκετά? Εντάξει. Το πώς έχει πρόβλημα με την προβολή, είπαμε και πριν ότι η προβολή, οι δημόσιες σχέσεις είναι σημαντικό τομέα στο μάρκετινγκ. Το πώς θα τους πείσει. Το σημείωσα στην παρουσίαση, δεν είναι μόνο η προβολή. Δηλαδή, ένα πολύ καλό επιχείρημα που θα χρησιμοποιούσα εγώ είναι ότι με μια χορηγία στο πρωτάθλημα τροχοκαθίσματος δίνουμε την ευκαιρία σε όσους αθλητές είναι να έχουν μια ενασχόληση η οποία τους αναζωογονεί και ψυχικά και σωματικά. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει ιδιαίτερα περήφανη μια εταιρεία να μπορέσει ή θα πρέπει να νιώσουν περήφανες εταιρείες οι οποίες πετυχαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αναζωογονήσουν ψυχικά και σωματικά μια ευπαθή ομάδα όπως είναι τα άτομα σε τροχοκάθισμα. Ένας πολύ πολύ καλός σκοπός και μου δίνεται ευκαιρία επίσης να πω ότι για την κοινωνική ευθύνη των εταιρεών. Δηλαδή κοινωνική ευθύνη είναι να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να μπουν στον αθλητισμό, να αθληθούν, κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους. Κοινωνική ευθύνη είναι να πληρώσεις τα δίδακτρα σε ένα φτωχό μαθητή, αθλητή, να είναι στην ακαδημία. Κοινωνική ευθύνη είναι να αγοράσεις παπούτσια για κάποιον. Κοινωνική ευθύνη είναι να πληρώσεις τη συμμετοχή ενός ταλαντούχα αθλητή σε έναν τουρνουά στο εξωτερικό. Κοινωνική ευθύνη δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία και η φτωχή. Δυστυχώς κάπου έχει παρεξηγηθεί αυτό. Άρα, ναι, θέλουμε την προβολή, αλλά δεν είναι η προβολή μόνο. Και το πρωτάθλημα του τροχοκαθίσματος για μένα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι εταιρείες να το δουν πιο σοβαρά, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός σκοπός. Ο Αντώνης Ρουσάκης λέει: καλησπέρα και συγχαρητήρια. Το ύψος κάποιας χορηγίας είναι συνυφασμένο με τον τρόπο προβολής και την δεκτικότητα που θα έχει η όποια διαφήμιση, και εάν ναι, ποια είναι τα φυσιολογικά ποσά που μπορεί να έχει από ένα χορηγό η ομάδα ανάλογα με την πιθανή προβολή? Εντάξει, το ένα κομμάτι, το είπα πριν, δεν είναι μόνο η διαφήμιση, είναι και το γενικότερο story που υπάρχει πίσω που την ομάδα, πόσοι φιλάθλοι την ακολουθούν. Τώρα, σχετικά με τα ποσά, επειδή ο φίλος Αντώνης είναι στο κομμάτι της καλαθόσφαιρας, εγώ θα έλεγα ότι χορηγίες γύρω στις 5 με 10.000 ευρώ το χρόνο, όχι πολύ μεγάλες ο χορηγός της φανέλας, αλλά 5 με 10.000 για κάποιους συνεργάτες, 2.000, 3.000, δεν νομίζω ότι είναι ποσά απαγορευτικά για μια εταιρεία για να είναι ολόχρονα σε μια ομάδα μπάσκετ. Ο Μάικο Σίδηρος λέει: καλησπέρα. Για τα αθλητικά event, παραδείγματος χάρη 3-on-3 και camps, σε αυτό το κομμάτι αλλάζει κάτι σχετικά με όλα αυτά που έχετε πει πάνω στο marketing? Βλέπω ότι κινούνται αρκετά καλά. Αυτό έχω να πω. Αλλάζει κάτι. Είναι πιο άμεσα προς τον κόσμο, είναι πιο διασκεδαστικά, άρα ίσως και πιο εύκολο να προσελκύσουν κάποιες χορηγίες. Είναι καινούργια προϊόντα, συμμετέχει ο απλός κόσμος, περισσότερος κόσμος, άρα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να προσελκύσουν κάποιες χορηγίες. Είναι κάτι καινούργιο. Ναι.
Ολοκληρώσαμε με τις ερωτήσεις του κοινού μέχρι τώρα, Μικαέλο. Να σε ρωτήσω και εγώ κάποιες, δεν θα τις κάνω όλες, γιατί είναι Ναι. αρκετές, είναι σχεδόν μία για κάθε slide, οπότε να είμαι σύντομος. Ναι. Θέλω να πω, είπες στην αρχή πως οι αθλητές, κυρίως οι αθλητές, γιατί αυτοί έχουν τα δικά τους τα προφίλ, πρέπει να προσέχουν τι ποστάρουν, πώς το ποστάρουν και να επικεντρωθούν στην ουσία. Βλέπουμε όμως πολλούς αθλητές να δημιουργούν σελίδα για το αθλητικό τους προφίλ. Αυτό θεωρείς ότι είναι πιο σωστό? Είναι πιο σωστό, είναι 100% σωστό. Ο αθλητής πρέπει να έχει το αθλητικό του προφίλ που είναι σελίδα και το προσωπικό του προφίλ που είναι το προφίλ του ως άτομο στην κοινωνία. Η αθλητική σελίδα πρέπει να είναι κατά βάση, κατά 80-90% αθλητικού περιεχομένου και μόνο ένα 10-20% να είναι backstage και η καθημερινή προσωπική ζωή του αθλητή. Ένα κομμάτι το τόνισε, το είπε στο σεμινάριο, θέλω να το τονίσουμε λίγο παραπάνω. Αφορά τις χορηγίες που ζητούμε που ζητούν οι ομάδες ή οι αθλητές από διάφορους οργανισμούς και εταιρείες. Έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει το φαινόμενο των μαζικών μηνυμάτων. Στέλνουν δηλαδή το ίδιο ακριβώς κείμενο σε όλες τις εταιρείες και όποια πιάσουμε, όποια ψαρίψουμε. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπα πριν, πρέπει να είναι ξεχωριστά για τον καθένα να έχει μια ιδιαιτερότητα για τον κάθε ένα χορηγό. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να στείλουμε ένα email, αγαπητοί κύριοι, κυρίες ή αγαπητοί φίλοι συνεργάτες, σας προωθώ το χορηγικό μας πλάνο. Εντάξει, το χορηγικό μας πρόγραμμα μπορεί να είναι το ίδιο και πάλι όχι για τον μεγάλο μας χορηγό. Όταν ψάχνουμε μια μεγάλη χορηγία, πρέπει να φτιάξουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο. Αλλά για τις βασικές μας χορηγίες, ας είναι το πλάνο μας το ίδιο, να στείλουμε ξεχωριστό email σε κάθε συνεργάτη, να έχουμε κάθε υποψήφιο συνεργάτη, να έχουμε κάτι διαφορετικό να του πούμε και εφόσον το δούμε ότι ενδιαφέρεται, να πάμε στο meeting και να έχουμε να του προτείνουμε κάτι στα μέτρα του. Εάν, να κάνω μια διευκρίνηση, εάν η χορηγία για την οποία μιλούμε αξίζει, δηλαδή να μην πάμε κάπου να πάρουμε 500 ευρώ και στο τέλος να φάμε 100 εργάσιμες ώρες για να την κάνουμε να αξίζει. Τότε δεν αξίζει για μας. Καλύτερα να μην πάρουμε τα 500 ευρώ. Σωστό. Να έρθουμε και από την άλλη πλευρά, να πάρουμε την πλευρά του πιθανού χορηγού. Το είπες στο κομμάτι της αδυναμίας του marketing. Κάποιες ομάδες φοβούνται να μπουν, κάποιες εταιρείες μάλλον, φοβούνται να μπουν σε ομάδες λόγω του οπαδισμού, λόγω του δεν θέλουν να στιγματιστούν με μια ομάδα και οι οπαδοί της άλλης ομάδας να μην αγοράζουν τα προϊόντα από αυτούς. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε? Πώς αντιμετωπίζετε? Με τη γλώσσα της λογικής. Είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι κάποιος θα πάει στην υπεραγορά και δεν θα πάρει ένα προϊόν γιατί το είδε να διαφημίζεται στη φανέλα ή στο γήπεδο της αντιπάλου ομάδας. Και αν συμβαίνει αυτό, είναι σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία με μια ομάδα μπορεί να σου ανεβάσει τις πωλήσεις μέσα στους φιλάθλους της συγκεκριμένης ομάδας και να σου τις κατεβάσει πολύ πολύ λίγο στους φιλάθλους των αντιπάλων ομάδων. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος δισταγμός των εταιριών να μπουν στις ομάδες είναι η κακή φήμη που πολλές φορές τις συνοδεύει, διάφορα επεισόδια, κακές συμπεριφορές. Εκεί είναι που δεν θα θέλει ένας χορηγός να συνδεθεί. Όχι τόσο στο να... στην οπαδική αντιπαλότητα. Άλλωστε υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό, να μην αναφέρουμε τώρα συγκεκριμένα brands που δεν νομίζω να έχουν χάσει από τις πωλήσεις τους επειδή συνεργάστηκα, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Ρεάλ, την Μπαρτσελώνα και πάει λέγοντας. Ωραία, και έτσι κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου το The Last Dance, τη σειρά του Netflix με τον Michael Jordan και τον Chicago Bulls. Έχω δει τα πρώτα 4 επεισόδια. Τώρα σκέφτομαι αν θα κάτσω να... Έχει βγει το 5 ή το 6 τώρα ή είμαστε στο 7-8. Πήγαμε σε 7-8, ναι.
Ωραία, τώρα θα κάτσω να δω και τα άλλα τέσσερα. Λοιπόν, το 5 θα σου αρέσει πάρα πολύ. Μας θυμίζει μια ιστορία του Michael Jordan με την Dream Team στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 92 στη Βαρκελόνη. Τότε που όταν πήγαν να πάρουν τα μετάλλια τους οι Αμερικανοί, οι Dream Team, ο Michael Jordan, επειδή δεν ήθελε να φαίνεται πάνω στη φανέλα της η Reebok, στη φανέλα του, δεν ήθελε να διαφημίσει την Reebok, έβαλε μια σημαία για να καλύψει το σήμα. Ήταν ένα πολύ ωραίο δείγμα του όλου αυτού που μας λέει και σήμερα. Ναι, αυτό είναι που σου δείχνει ότι ο άνθρωπος, ο αθλητής, έχει αντίληψη του χώρου του, έχει σεβασμό προς τον χορηγό του. Ξέρει και ο ίδιος από marketing. Έχουμε δει πολλούς αθλητές να ξέρουν από marketing, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, να έχουν έννοια ήδη να προβάλλουν τον χορηγό, γιατί όταν αθλητής είναι στην άλλη άκρη του κόσμου σε έναν αγώνα, δεν μπορεί να είναι μαζί του ο υπεύθυνος, ο άνθρωπος που τον τρέχει, ο μάνατζερ του, να του πει πώς θα προβάλλει τον χορηγό. Αυτό που λες του Τζόρνταν προφανώς έγινε επειδή είχε συμβόλαιο με την Nike και ήξερε ο ίδιος να προστατεύσει τον χορηγό του. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα πολύ χρήσιμα μας είπες σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τον χρόνο. Ωραία. Εμείς επανερχόμαστε αύριο με full court cast αύριο, συνέντευξη, εκτενή συνέντευξη με τον Χριστόφορο τον Ραζί, τον οποίο θα μας μιλήσει για την καριέρα του, για την εθνική και γενικότερα για την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά.